Για την καθοριστική σημασία σε ολοκλήρωση του κάθετου οδικού άξονα της Εγνατίας Οδού στον Εύρο, τοποθετήθηκε ο στρατηγός Φραγκούλης Φράγκος. Ο στρατηγός καταγγέλει ότι ο καθοριστικός εθνικής σημασίας θωρακισμός του Εύρου έχει χαθεί κάπου στα ντουλάπια της γραφειοκρατίας, ενώ πως οι τελευταίες ασκήσεις στην Αλεξανδρούπολη καθιστούν επιβεβλημένη την ολοκλήρωση του έργου. Πιστεύω επιτέλους να υπάρξει ευήκονος σε ένα θέμα ιδιαίτερα σοβαρό, όπως είναι ο κάθετος άξονας της Εγνατίας που πρέπει να γίνει στον Εύρο για να σταθεροποιηθεί η περιοχή παράλληλος με τα βουλγάρικα σύνορα. Να φεύγει από το κόβο της Μαρόνιας, να πηγαίνει σάπες Νέα Σάντα, Μικρό Μεγαδέρι, Μεταξάδες, Κυπρίνο, Ορμένιο, 60 χιλιόμετρα πιο σύντομος, και να διευκολύνει όλες τις επιχειρήσεις του ελληνικού στρατού και με την υπογειοποίηση που υπάρχει κάτω από το δάσος της Δαδιάς, 26,5 χιλιόμετρα. Αυτό το πρόγραμμα, αυτή τη μελέτη, η οποία είναι πλήρης και με περιβαλλοντικά, την είχε υποβάλει το Γενικό Επιτελείο Στρατού από το 10 μέσω της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, αλλά έκτοτε κοιμάται στο σημερινό ΙΠΚΑ και τότε ΙΠΚΟΔΕ. Τώρα που ψάχνουν για μελέτες για να απορροφήσουν τις δαπάνες τους, ας σκεφτούν πώς θα θωρακίσουν επιτέλους τον Εύρο. Παράλληλα, ο στρατηγός τόνισε πως η ολοκλήρωση της σιδηροδρομικής Εγνατίας για τις ανάγκες των ενόπλων δυνάμεων και όχι μόνο είναι επιβεβλημένη. Έτσι σταθεροποιείς μια περιοχή γεωστρατηγικά και γεωπολιτικά. Και ότι η σιδηροδρομική Εγνατία για τις ανάγκες των ενόπλων δυνάμεων και όχι μόνο, μας το απέδειξαν και οι τελευταίες ασκήσεις οι οποίες γίνανε στην Αλεξανδρούπολη, είναι επιβεβλημένη. Έτσι σταθεροποιείς μια περιοχή και την κάνεις απρόσβλητη. Τη σταθεροποίηση γεωστρατηγικά και γεωπολιτικά. Αυτά σαν για να μην αρχίσουμε να λέμε τι δεν κάναμε ή τι κάναμε. Και τα χρήματα υπάρχουν και η δυνατότητα υπάρχει. Για να μην μιλάμε πάλι για μια Θράκη η οποία αλώνει. Να της δώσει τη δυνατότητα να επιβιώσει. Από τον ομό Εύρου έχουν φύγει στο εξωτερικό λόγω οικονομικής ανέχειας και ανυπαρξίας υποδομών 70.000 Έλληνες χριστιανοί Ορθόδοξοι. Και δεν συγκινείται κανένας. Μόνο από τον ομό Εύρου. Η Θράκη είναι καταλελειμμένη. Αυτό θα πρέπει να μείνει σε όλους. Υπάρχουν λοιπόν οι μελέτη, είναι τεράστια, είναι στη διάθεση του καθενός να την ξαναδώσουμε αν την έχει χάσει και έγινε, είναι απόρρια δωρεάν προσφοράς καθηγητού Πανεπιστημίου του Εσχιούγλου και 10 στρατιωτών διδακτορικών, πολιτικών μηχανικών και τοπογράφων μηχανικών. Τα οποία ήδη αυτά τα παιδιά πήγαν στο εξωτερικό και δουλεύουν για τις εκεί κυβερνήσεις. Έτοιμα. Εάν υπολογίσουν ότι καθένα από αυτά έχει στοιχεί στην πατρίδα μας πάνω από 400.000 ευρώ. 500.000 Ελληνόπουλα χαθήκαν. Το δημογραφικό είναι τεράστιο πρόβλημα. Ας επιτέλους, ας το δουν.